σήμερα έχουμε. Παραφύσει εγκαταστάσεις. Πω πω πω. Και τι έμεινε στη θέση του. Άξιες ντροπής, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του και αλλού. Παίρνουν δε αυτές οι καταστάσεις, οι παραφύσει, παίρνουν θέση νομιμότητος και φυσικότητος. Σου λέει ο άλλος, σαν δείγμα σας το λέω, η ομοφιλοφιλία, ό,τι απλούστερον, ό,τι φυσικότερον. Άνθρωποι, δεν διαβάσατε ποτέ να δείτε εκείνο το σχήμα ότι ο Θεός κατεβαίνει γιατί δεν πιστεύει στα αυτιά του, γιατί λέει φάσεις, δηλαδή μήνυμα, ανέβηκε στον ουρανό και δεν το πίστεψε ο Θεός. Προσέξτε, άνθρωπο παθός. Και κατεβαίνει ο Θεός. Είναι στη γέννηση γραμμένα αυτά. Να ειδεί, έτσι είναι. Άνθρωπε, εγώ σε έκανα αυτόν που σε έκανα. Εσύ γιατί αλλάζεις την φύση? Και αμέσως, όταν υποτίθεται βεβαιώθηκε ο Θεός, το βεβαιώθηκε εντός εισαγωγικών, ναι, γιατί ο Θεός τα βλέπει όλα και τα ξέρει όλα, έριψε πυρ και θείον. Τι θέλετε, άνθρωποι? Σήμερα το πυρ και το θείον το αντιπροσωπεύουν η ατομική ενέργεια και οι ατομικές βόμβες. Θέλετε να πέσουν στα κεφάλια σας ατομικές βόμβες γιατί δεν καταλαβαίνετε? Τι θέλετε? Όταν μιλάτε για την ομοφιλοφιλία σαν το πιο φυσικό πράγμα. Ακόμη, παλαιοί θεσμοί ήθους παραμερίζονται και απορρίπτονται. Τι θα πει αυτό, λένε, παλαιϊκό, δεν βαριέσαι. Είναι η εποχή που περιγράφει ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού τα εξής. Ουέ, αλίμονο, οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν. Αλίμονο εκείνοι που λένε το καλό πονηρό και το πονηρό το λένε καλό. Οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Αυτοί που βάζουν, θέτουν το σκοτάδι σαν φως. Παρίσι λέει η πόλη του φωτός. Μάλιστα, τρέχα γύρευε. Και το φως το κάνουν σκότος. Οι τυθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκείνοι που θέτουν, λέγει, το πικρό γλυκό και το γλυκό το κάνουν πικρό. Και το αποτέλεσμα, πάλι ο Ισαΐας λέγει στο τρίτο κεφάλαιο, και συμπεσείται ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπον και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Συμπεσείται, θα πει, θα λείψει ο αμοιβαίος σεβασμός. Ο μικρός θα πέφτει πάνω στον μεγάλο και ο μεγάλος πάνω στον μικρόν. Προσκόψει το πεδίον προς τον πρεσβύτην. Θα σκοντάψει το παιδί στον πρεσβύτη, στον ηλικιωμένο άνθρωπο. Πώς? Με αυθάδεια. Σύγκρουσης με αυθάδεια. Το παιδί προς τον πρεσβύτην. Ο άτιμος προς τον έντιμο. Μια ισοπαίδωση εδώ που οι άνθρωποι, τι θα πει έντιμος, τι θα πει άτιμος. Όλοι το ίδιο είναι. Πόσο ταιριάζουν αυτά με την εποχή μας? Και συνεχίζει ο προφήτης ότι θα αφανιστεί, λέει, ο σωστός πατριώτης. Έχει πολλά να τα παραλείπω για λόγους συντομίας. Ο σωστός δικαστής, ο προφήτης, ο στοχαστής, αλλά και ο συνετός ακροατής. Πρόκειται για μια φοβερή εποχή που ιδιαιτέρως θα επικρατήσει εις τα έσχατα. Και τώρα, αγαπητοί μου, τα παιδιά μας βρίσκονται σε αυτήν την εποχή. Ποια παιδαγωγική μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον διαλυόμενον κόσμον? Εξάλλου, η παιδαγωγική, η σύγχρονη, λαβαίνει υπόψη, και αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, την ψυχολογία του πεπτοκότος ανθρώπου. Όταν θέλει να βγάλει συμπεράσματα, εξετάζει τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον πεπτοκότα Αδάμ. Ενώ, και θα βγάλει βέβαια εσφαλμένα συμπεράσματα. Ενώ, αγαπητοί μου, πρέπει να έχουμε τον νέο Αδάμ ως κριτήριο. Και το νέο, ο νέος Αδάμ είναι ο Ιησούς Χριστός. Ακούσατε ποτέ ότι η σύγχρονη παιδαγωγική, η ψυχολογία κλπ. Κλπ. Χρησιμοποιούν ως μέτρον μετρήσεως των Ιησούν Χριστών? Πουθενά, ποτέ. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, ήτης εν Χριστώ Ιησού και νυκτήσεις. Όποιος ζει των Χριστών, αυτός είναι η καινούργια δημιουργία. Και για να πάρουμε
κάποια δείγματα της στάσεως της κοινωνικής ζωής και της παιδαγωγικής που σήμερα ασκείται από το κράτος. Απαριθμούμε. Πρώτον, σε θέματα σεξ, τι να πω? Να πω ότι μπήκε σαν μάθημα ή μπαίνει, μπήκε, θα μπει, κάπως έτσι. Ερχόταν, έρχεται, λέει, κάποιος καθηγητής από μια πόλη της Ελλάδος να κάνει κάποιο ειδικό μάθημα, προφανώς για να βοηθήσει κάποιους και να έχουν όργανα ομοιότυπα των γεννητικών οργάνων, πώς θα τα δείξουμε στα παιδιά και πώς και κλπ. Τι να σας πω τώρα παρακάτω. Είναι γνωστή η ασθένεια του AIDS. Είναι πολύ γνωστή. Αντί να προτείνεται η εγκράτεια, προτείνεται και ο γάμος, παντρέψουν νέος άνθρωπος. Όχι, προτείνεται τι? Εκείνο το σλόγγαν που κυκλοφορεί, θα το δείτε πουθενά, που παντού αυτό, είναι ένα εκεί, ξέρω εγώ, να λέει ναι στον έρωτα, όχι στο AIDS. Το έχετε δει? Και προτείνονται χημικά και, μηχανικά, χημικά και μηχανικά αντισυλληπτικά κλπ. Ναι στον έρωτα, όχι στο AIDS. Οι γονείς σπρώχνουν δυστυχώς τα παιδιά τους, οι σύγχρονοι γονείς, που δεν έχουν φόβο Θεού προς το σεξ. Για πολλούς λόγους. Δεύτερον, έχουμε τα ναρκωτικά. Προτείνονται υποκατάστατα των ναρκωτικών. Προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε μαλακά και σκληρά ναρκωτικά. Ακούσατε? Και ποιοι τα προτείνουν και πώς τα προτείνουν. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνοι που θα δοκιμάσουν από τους χρήστες τα μαλακά ναρκωτικά, ας με το χασίς, αύριο θα δοκιμάσουν και τα σκληρά. Γιατί κανείς δεν σταματάει μόνο στα μαλακά. Εδώ βλέπετε τη μορία των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Είναι φοβερό πράγμα. Τρίτον, η ίδια η πολιτεία είναι εργοδότης, το της με γιώτη το γράφω, είναι εργοδότης πάσης φύσεως τυχερών παιχνιδιών. Από το προπό, το ξυστό και τα όμοια τούτης, μέχρι το καζίνο. Και η πολιτεία είναι η μητριά των πολιτών της. Διότι ένας πατέρας και μια μητέρα θα έλεγαν στο παιδί να εκμεταλλεύονται οι γονείς, εννοείται, τα κέρδη του παιδιού να ασχολείται με τυχερά παιχνίδια. Θα το έκαναν ποτέ αυτό? Η ιδία λοιπόν η πολιτεία είναι η μητριά των πολιτών της. Τέταρτο, είναι το κάπνισμα. Άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, ακόμη από το δημοτικό σχολείο μειούνται στο κάπνισμα. Βέβαια με τα γνωστά του αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν ένα παιδί θα μπορούσε να αντέξει στον πειρασμό του καπνίσματος. Και το οποίο κάπνισμα είναι η γέφυρα, μην το ξεχνάμε, η γέφυρα προς τα ναρκωτικά. Ποτέ δεν θα πάρει το παιδί ναρκωτικά εάν δεν καπνίζει. Ακόμα ο διαφημιζόμενος ευδαιμονισμός. Ζούμε dolce vita. Έχουμε να φάμε, έχουμε να πιούμε. Οι γονείς πρόχνουν τα παιδιά τους, ακόμα και το επάγγελμα που θα διαλέξουν, εις αυτών των ευδαιμονισμών. Είναι έκτον, είναι τα μαζικά μέσα ενημερώσεως. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το ίντερνετ τώρα κλπ. Κλπ. Άκουσα σε μια εκπομπή να λέει ο εκφωνητής, και βάζουν κάτι τύπους που σου μυρίζουν ομοφιλοφίλους. Το ακούσατε? Φαίνεται για να δημιουργούν τζίρο να γίνονται οι άνθρωποι ομοφιλόφιλοι. Το ακούσατε? Λέει λοιπόν ένας τέτοιος τύπος, έχουμε, λέει, 50 τραγούδια ψυχεδελικά που σιγά σιγά, λέει, θα σας τα βάλουμε να τα ακούσετε όλα. Δηλαδή ψυχεδελικά, εκείνα τα τραγούδια που εμπνέουν τα ναρκωτικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα ερωτάμε, αγαπητοί μου, ερωτάμε, ποιος γονιός θα εμπιστευόνταν σήμερα το παιδί του στην αγωγή που προσφέρει η πολιτεία? Ποιος θα είχε εμπιστοσύνη στα χαλασμένα παιδαγωγικά συστήματα και μεθόδους που προσφέρει η εποχή μας?
Γι' αυτό η παιδαγωγική της Αγίας Γραφής είναι η μόνη που μπορεί να μας βοηθήσει, έστω και λίγο, έστω. Και ποιος γονιός να ενωθεί με τον άλλο γονιό και με τον παρακάτω γονιό, να πάνε στο σχολείο, στον επιθεωρητή, δεν ξέρω πού πώς, στο Υπουργείο, να διαμαρτυρηθούν και να πούν: δεν θέλουμε για τα παιδιά μας εμείς τέτοια αγωγή. Αν εσείς τη θέλετε, να την ασκήσετε στα δικά σας παιδιά και όχι στα δικά μας παιδιά. Ποιοι πήγανε ποτέ να το κάνουν αυτό και να διαμαρτυρηθούν? Ίσως να είναι δυσκολοκατόρθωτη η αγωγή του Ευαγγελίου, αλλά είναι, αγαπητοί μου, αναγκαία. Είναι πολύ αναγκαία και πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς το παιδί. Και η ευχή είναι, η ευχή, να είναι το παιδί καλής προαιρέσεως. Δηλαδή να καταλαβαίνει, να μην είναι κακής προαιρέσεως, γιατί τα πιο πολλά παιδιά είναι κακής προαιρέσεως. Να είναι αγαθής προαιρέσεως, να καταλαβαίνει, το ξαναλέω, να είναι παιδί ένθεο. Όπως λέμε, αυτό το παιδί είναι θεοφώτιστο. Γι' αυτό η θρησκευτική αγωγή είναι εκ των ον ουκάνευ. Για να μην πω ότι και η θρησκευτική αγωγή ως μάθημα θρησκευτικό στο σχολείο, και αυτό θέλουν να το πετάξουν έξω. Αλλά πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμεθα να έχουμε και σεμινάρια αγωγής των γονέων. Αν θέλετε από μια άποψη, αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνετε άραγε, ότι περνάτε από ένα σεμινάριο, εσείς οι γονείς και οι παππούδες, περνάτε από ένα σεμινάριο αγωγής για να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Γιατί αν ο γονιός δεν έχει κατάρτιση, δεν έχει ούτε φόβο Θεού, τότε πώς μπορεί να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του και τα εγγόνια του? Κλείοντας, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά ότι το κριτήριο της αγωγής είναι η σωτηρία του παιδιού. Να μην δημιουργούμε πολίτες της κολάσεως, αλλά πολίτες της βασιλείας του Θεού. Το κριτήριο λοιπόν είναι η σωτηρία του παιδιού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.